Παρά του Αγίας είναι το ίδρο του, το τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτίσει του Αγίου Πνεύματος, του Κυρίου Δεϊθόμεν. Πέρ του καταμυρθήν ημίν πλουσίαν την Θείαν χάρνεν της έργης ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Πέρ του γενέστε των Θεών ημών συνεργών και αντιλήπτωρα εινείς, κατά των Θείων αυτού φωτισμών πράττωμεν αγαθείς του Κυρίου Δεϊθόμεν. Πέρ δια του Σταύρου σου πολίτευμα. Σόδωρεον αξίουσι μας πίσον, Θεοτό και Παρθένες, αρρώσε τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα ιάματα της εμπίστη λαμβάνουσιν την ευλογία σου αχράντε. Τον σόδωρεον πίσον αξίους ημάς, Θεοτό και Παρθένε, παρορώσον τα πλημελήματα ημών και παρέχουσον ιάματα της εμπίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου αχράντε. Κύριο Δεϊθόμεν, γλυκύνατε Ιησού, ο συμπαθής και φιλάραθρος τα πικρά είδε τα μεράστια Μωυσέως εις γλυκύτητα μεταποιήσεις και διψώντα των λαών σου κορέσεις ούτα τερπνά την όραση και ιδέα την γεύση παρεχόμενος και πάντα αποδούσι μην προς απόλαυσιν ημετέρα. Επίσκεψε εν ευλογίας Χριστότητος στο παρόν κατάστημα, όπερ εγγενίζομεν σήμερον, και δώρησε αυτό και τις εν αυτό εργαζομένης πλούσια τα ελέη σου. Ευλόγησον την εντάφθα παραγωγήν των ποικίλων γλυκισμάτων, των προσφερωμένων εις την κατανάλωση προς την χρίαν, και ευχαρίστηση του λαού σου εν της ευαρέστης καιρής αυτού, ότι δια των γλυκαίων προϊόντων τέρπεται ο λάρινξ και τροφή παρέχεται άμα δε και διάθεσης, ψυχική και ευθυμία προκαλείται. Δίδαξον ημάς αγαπάν αλλήλους ότι εν τη αγάπη εύρεται η όντως χαρά και εν το Αγίο φιλήματι η ανέκφραστος γλυκίτης και εφροσύνη. Αποδίωξον αφημών πάσαν πικρίαν και θλίψην και κατάπιμψον εφημάς την θυμηδίαν της εις παρουσίας. Είναι τα σα ρήματα ως γλυκαία το λάριγγι ημών έχοντες υπερμέλη το στόματι ημών. Το όνομά σου, το γλυκί και προσφυλές διαπαντός ονομάζομεν. Καταξίωσον δε ημάς ευαρεστής εσύ, το μόνο δεσπότη και ευεργέτη, και των εγκοσμίων σου αγαθών απολαύσε επί γης, της δε τρυφής του παραδείσου αξιωθήνε εν τη επουρανίου βασιλεία σου. Σιγάρι η αενάος βρίους απ' γη της χάριτος, και η ανέκφραστος ευφροσύνη των αγαπώντας σε Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξαν και ευχοριστίαν και προσκύνησαν αναπέμπομεν, στην τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιώ σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σε. Ο Αναστάσεις εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός. Θεία δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού. Προστασίας των τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων. Οικεσίας του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Των γέννη δόξεων πανεφήμων και πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Των γέννη και δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης Πουσίου Πατρός Σιμών Δανιήλ του Μετεωρίτου. Ιλαρίων ως Οσίου του Μεγάλου και Χριστοδούλου Οσίου του Ενπάτων ότι μνήμην αυτόν επιτελούμεν και πάντων σου τον Αγίον Ελύση και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διεύχον των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ευλογημένο να είναι το κατάστημα τούτο που εγγενίζαμε σήμερον. Φίλε Ιωάννη, αγαπητοί ενωρίτες και φίλοι αυτού, ένα υπέροχο μαγαζί άνοιξε σήμερα. Ο Γιάννης βέβαια γνωστός της Πάση εδώ στην περιοχή, πάντοτε. Ένα παιδί πρόθυμο το οποίο να εξυπηρετεί κάθε περίσταση, πολλάκις όσες φορές χρειάστηκε και σε εκδηλώσεις η προσφορά του μεγάλη. Τον ευχαριστούμε πολύ, μου δίνεται ευκαιρία μέσα από αυτό το βήμα. Εύχομαι τα καλύτερα πάντοτε να προσφέρεται στο λαό. Πρέπει να χαιρόμαστε όταν ανοίγει ένα εργαστήριο, ένα μαγαζί, ένα οτιδήποτε ανοίγει προς όφελος και εργασία πάντων. Διότι οι μέρες είναι δύσκολες, οι επιχειρήσεις στενάζουν, θλιβόμαστε όταν ένα μαγαζί κλείνει. Δεν πρέπει να χαιρόμαστε, αντιθέτως δε. Έτσι κάναμε τα εγγένεια σήμερα αυτού του καταστήματος, το οποίο έγινε πάρα πολύ όμορφο. Συγχαρητήρια Ιωάννη. Καλές δουλειές, πάντα καλά, πάντα με υγεία, να χαίρεστε την οικογένειά σας, τα παιδιά σας και κάθε καλό στη ζωή σας. Αμήν.
θέλω να σας ευχαριστήσω όλους σήμερα που παρευρεθήκατε και θέλω να πω για να βγει όλο αυτό το αποτέλεσμα. Δουλέψαμε όλα τα παιδιά στο εργαστήριο που δεν φαίνονται. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you.